Στην επόμενη δημοτική αρχή περνάει η ψήφιση των δημοτικών τελών αλλά και του προϋπολογισμού μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες που έγιναν στο Δήμο Ηρακλείου. Μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο που διακόπη λόγω αντιδράσεων και αποχωρήσεων, τη διαδικτυακή ψηφοφορία που ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση και η προσπάθεια διαπεριφοράς ψηφοφορίας δεν έφερε καρπούς λόγω μη απαρτίας. Δεν έχουμε δημοτικά τέλη ψηφισμένα. Ο προϋπολογισμός στηρίζεται στην ψήφιση των δημοτικών τελών. Είχαμε μια διαφορά εσόδων, προϋπολογισμένων εσόδων 17 εκατομμυρίων με προϋπολογισμένα έξοδα για ηλεκτροφωτισμό και καθαριότητα 23. Είχαμε ένα κενό λοιπόν 6 εκατομμυρίων τα οποία καλύπταμε με αυτά τα τέλη, με αυτή την αύξηση. Και έτσι ο προϋπολογισμός που έχουμε καταρτήσει δεν ισχύει πια. Αν και σήμερα είχαν προσκληθεί να συμμετέχουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το προσχέδιο προϋπολογισμού, εν τούτης η διαδικασία ακυρώθηκε, καθώς λόγω αδυναμίας ψήφισης για τα τέλη, αυτό παρασύρει και την ψήφιση του προϋπολογισμού, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ωστόσο να εξηγεί ότι παρά τα όσα ακούγονται για την ψήφιση των τελών από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή, ενημερωμένη για τις κινήσεις που γίνονταν ήταν και η επόμενη Δημοτική Αρχή. Η νέα Δημοτική Αρχή θα αρχίσει λοιπόν από την αρχή. Ψήφιση τελών, ψήφιση οικονομικού, τεχνικού προγράμματος για να μπορέσει να ψηφίσει προϋπολογισμό και όλο αυτό το διάστημα που θα χρειαστεί δεν θα μπορέσει να εκτελέσει δημοτικό έργο. Σε ό,τι αφορά πάντως τις αντιδράσεις για την αύξηση των δημοτικών τελών, ο κ. Βασιλάκης, την ώρα που ο Εμπορικός Σύλλογος μιλάει για συζήτηση επί μηδενικής βάσης, επισημαίνει ότι ουσιαστικά δεν πρόκειται για αυξήσεις, αλλά για επαναφορά στα επίπεδα προ-COVID εποχής. Με όρους οικονομικούς και πολιτικούς όρους. Έτσι, και καταδείξαμε ότι αυτό δεν μπορείς να διαμορφώσεις σε μια κοινωνία μέσα, σε μια, αν θέλετε, σε μια πόλη μέσα, να διαμορφώσεις τα δημοτικά τέλη στο τέλος του χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τον προϋπολογισμό και τον ισοσκελισμό του υπολογισμού. Υπάρχει τεράστια αντίδραση, λένε για χαράτσια, λένε για διπλασιασμό των τελών. Δεν είναι διπλασιασμός, είναι η επαναφορά σε μια προτέρα κατάσταση, η οποία η κατάσταση είναι σήμερα καλύτερη από το 2019, άρα έχουμε κάθε δικαίωμα να επαναφέρουμε εκεί τα τέλη. Την ίδια ώρα, ωστόσο, η αγωνία λόγω μη ψήφισης του προϋπολογισμού είναι σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση και εκτέλεση μιας σειράς έργων που δεν θα μπορούν να πληρωθούν εάν δεν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός. Έργα όπως το έργο της 25ης Αυγούστου και ασφαλτοστρώσεις στα δημοτικά διαμερίσματα, τα οποία δεν θα μπορούν να πληρωθούν για ένα διάστημα μηνών. Κινδυνεύουν τα έργα που είναι από ίδιους πόρους του Δήμου, ένα τεράστιο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων που έχουμε εργολαβίες ασφαλτόστρωσης για κάθε διαμέρισμα του Δήμου χωριστά. Αυτά οι ασφαλτοστρώσεις θα πάνε πίσω και όλα και άλλα πολλά μικρότερα έργα που γίνονται με δαπάνη του Δήμου Ηρακλείου.